Προσορίσατε. Όχι, δεν έχω ενημερώσει. Απλώς για να διασαφηνίσω λίγο τα πράγματα, η Επιστημονική Επιτροπή, οι επιδημιολόγοι όπως είναι γνωστοί του Υπουργείου Υγείας, δεν είναι ανακατεμένοι σε αυτά τα θέματα των τεχνικών διαγραφών για την παιδεία. Εμείς έχουμε δώσει γενικές κατευθύνσεις και συγκεκριμένα η απόσταση του ενός μέτρου, η χρησιμοποίηση της μάσκας κτλ. Όλα αυτά έχουν γίνει από επιτροπές οι οποίες έχουν θέσει το Υπουργείο Υγείας. Είναι εξαιρετική σημασία να διασαφηνίσουμε αυτό το πράγμα. Και βρίσκομαι εδώ από την προσωπική μου ιδιότητα. Ναι. Και όχι εκπροσωπώντας την Επιτροπή. Είναι πραγματικά δύσκολη καιρή. Εντάξει, υπάρχουν πολλές καταστάσεις που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι περίοδος εκτάκτου ανάγκης, κατά την άποψή μου. Και επίσης έχουμε και τον καύσωνα. Ναι. Δηλαδή είναι, σήμερα έχουμε 44 βαθμούς, τη Δευτέρα υπολογίζεται να είναι καμιά 40. Επομένως είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση, διότι τα παιδάκια αυτά θα πάνε σχολείο και θα φορούν τη μάσκα. Επομένως αυτό δυσκολεύει αφάνταστα την κατάσταση. Τα δικά μου τα παιδιά έχουν πάει ήδη σχολείο, αλλά επειδή πηγαίνουν σε ιδιωτικό σχολείο, υπάρχει air conditioning εκεί. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα δύο, διότι ο κόσμος θα πάει σε αίθουσες οι οποίες δεν θα έχουν air condition και αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βάλεις ένα παιδί να κάτσει πολλές ώρες και να φορεί τη μάσκα του. Αλλά τη μάσκα πρέπει να τη φορούμε. Επομένως, πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι διευθετήσεις που να εξυπηρετήσουν λίγο καλύτερα αυτή τη δυσχερή κατάσταση. Και αν μου επιτρέπετε να σας δώσω δύο προσωπικές, αν θέλετε, εισηγήσεις τις οποίες μπορεί να ακούσουν οι ειδικοί του Υπουργείου Παιδείας. Ναι. Μία σημαντική εισήγηση είναι να γίνει μία χαλάρωση του κώδικα ετοιμασίας. Δηλαδή τα παιδιά δεν θα είναι ανάγκη να ντύνονται με όλα αυτά τα ρούχα τα οποία προβλέπει ο κώδικας ετοιμασίας. Μπορεί να γίνει μια χαλάρωση. Υπάρχουν ειδικοί που μπορεί να μας πούν ποια είναι αυτή η χαλάρωση. Μπορεί να είναι κοντά παντελονάκια, ξέρω εγώ, t-shirts, ανοιχτά παπούτσια. Αυτά μπορεί να γίνουν. Δεν θα χαλάσουν την εικόνα των μαθητών μας για 2-3 εβδομάδες τώρα, επειδή υπάρχει καύσωνας και πρέπει να φορούν τη μάσκα. Ας το σκεφτούν λίγο αυτό το πράγμα. Το άλλο το οποίο εγώ θέλω να εισηγηθώ σε προσωπικό επίπεδο, είναι σε κάθε περίοδο, σε κάθε άθημα δηλαδή, ας διδάσκεται το μάθημα 5 λεπτά πιο λίγο και να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να βγαίνουν λίγο έξω, να βγάζουν τη μάσκα. Διάλειμμα, ναι. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει αφάνταστα, διότι δεν μπορείς να έχεις τα παιδάκια για 3 συνεχείς περιόδους να διδάσκονται με τη μάσκα. Είναι καλό, ας διδάσκονται λίγο λιγότερο και να επιτρέπεται να βγαίνουν έξω, να παίρνουν μια καθαρή αναπνοή από στην ύπαιθρο. Τώρα, η αναβολή της έναρξης των μαθημάτων, αυτό φυσικά είναι και αυτό μια άλλη λύση, αλλά ας την σκεφτούν οι ειδικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, διότι μπορεί αυτό να δημιουργήσει άλλες αλυσιδωτές, άλλα αλυσιδωτά προβλήματα με τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να πάνε πίσω στις δουλειές τους κτλ. Αναφερθήκατε στη χρήση μάσκας. Κάποιοι εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς προτάσσουν τη χρήση διαφανής προσωπίδας. Εξηγήστε μας λίγο τη διαφορά. Να σας εξηγήσω. Έχει γίνει μια εκτενή συζήτηση στην Επιστημονική Επιτροπή. Είμαστε μια επιτροπή η οποία καθορίζεται από πολλές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων και κλινικών γιατρών και παιδιάτρων και λοιμοξιολόγων. Και οι κλινικοί συνάδελφοί μου, κατά την άποψή μου, είναι πιο ειδικοί σε αυτόν τον εργαλείο, διότι είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν συνεχώς στη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό που είναι σαφές και θα το καταθέσω είναι ότι η διαφανής προσωπίδα δεν αντικαθιστά ποτέ τη μάσκα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι. Αυτή η διαφανής προσωπίδα μπορεί να τη φορεί κάποιος όταν έχει μάσκα για να είναι ένας επιπλέον φραγμός σε περιπτώσεις που υπάρχουν αερολύματα. Ένας οδοντίατρος, παραδείγματος χάρη, είναι καλά να φορεί αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν αερολύματα όταν δουλεύει πάνω στα δόντια. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση του ενός ή του άλλου. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σας ανησυχεί επάνωδος των μαθητών στο σχολείο? Εσείς, κύριε Κοστρίκη, ήσασταν από την αρχή αισιόδοξος. Είστε ακόμη? Ναι, είμαι. Είμαι αισιόδοξος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά δεν θα τα αλαιπωρηθούν.
Και εγώ, σαν καθηγητής πανεπιστήμιου, και εγώ τη Δευτέρα θα μπω στην τάξη και εγώ θα διδάσκω και εγώ θα στέκομαι μπροστά στο ακροατήριο με μάσκα μου. Αλλά υπάρχει μια διαφορά εδώ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει air condition. Ναι. Ειδοποιώς διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Οφείλω να το καταθέσω αυτό το πράγμα. Και εμένα, να μου έβαλε κάποιο να πάει διδάσκω χωρίς air condition, και εμένα θα με ενοχλούσε αυτό το πράγμα. Θα φοβούσα τη μάσκα μου, αλλά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο το έργο μου. Αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό το πράγμα. Επομένως, αυτές οι εισηγήσεις τις οποίες έχω κάνει, ας τις κοιτάξουμε προσοχή, είναι ανώδυνες κατά την άποψή μου, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν, είναι πρακτικές λύσεις εκτάκτου ανάγκης. Μάλιστα. Στην αρχή της πανδημίας υπήρξε μια φήμη ότι πολύ ζέστη σκοτώνει τον κορονοϊό. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να το εξηγήσουμε και λίγο αυτό. Νομίζω έχει παρεξηγηθεί λίγο και ο κόσμος γράφει και λέει ότι θέλει. Εξηγήστε μας, εσείς οι ειδικοί, λοιπόν, αλλά ξέρετε ότι από την αρχή μέχρι τώρα σε κάποια ζητήματα έχουμε αλλάξει και 4-5 φορές άποψη επιστημονική. Και Μιχάλη, η επιστήμη, όπως όλα τα πράγματα, εξελίσσονται. Υπάρχει μια εξέλιξη στη γνώση. Επομένως, αυτό που κάνει η επιστημονική ομάδα μελετά όλα τα επιστημονικά σωστά συγγράμματα και χρησιμοποιεί τη δική της εμπειρογνωμοσύνη για να καταστήσει τα καλύτερα δυνατά προγράμματα για τη χώρα μας. Αλλάσσουν τα πράγματα. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν αλλάξει τα πράγματα, μία εκ των οποίων είναι η χρήση της μάσκας. Δεν ήταν προφανές πριν 6 μήνες πόσο χρήσιμη είναι η μάσκα. Αυτή τη στιγμή είναι. Όχι, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σας εγκαλούμε ούτε σας ούτε την επιστημονική κοινότητα για την αλλαγή της άποψης και τον επαναπροσδιορισμό της θέσης. Απλά, ποια είναι η σωστή προσέγγιση. Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε. Η σωστή προσέγγιση εννοείται για τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο. Ναι. Για όλα, έχουμε αλλάξει η χρήση της μάσκας, κατά την άποψή μου, είναι εξαιρετικής σημασίας. Mm-hmm. Αν τα παιδιά θα μπορούσαν να κάθονται στα θρανία τους με απόσταση 2 μέτρων, εκεί θα μπορούσε να μπει ένα πρωτόκολλο με το οποίο να πιθανόταν να μην χρησιμοποιήσει μάσκα. Αλλά βρήκαμε μια χρυσή τομή και οι οδηγίες οι οποίες έχουμε δώσει είναι σε 1 μέτρο, αλλά πρέπει να φορούν μάσκα. Το ίδιο πρέπει να φορούν και οι διδάσκοντες, οι καθηγητές. Το βρήκα και εμείς μπροστά μας στην τελευταία σύγκληση του Πανεπιστημίου Κύπρου, παραδείγματος χάρη. Άρα πολλοί καθηγητές ήθελαν να μην φορούν μάσκα. Η ταπεινή μου άποψη είναι περισσότερο ψυχολογική παρά οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, ο αρχηγός της ΑΕΛΗΣ να πηγαίνει εκεί, να επιβάλλει στους μαθητές να φορούν μάσκα και αυτό να μην δίνει το παράδειγμα. Είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Όση ώρα μιλάμε, ήρθε ένα email. Να σας το διαβάσω. Είναι από έναν οικογενειάρχη. Λέει: επέστρεψα την προηγούμενη Κυριακή από το Ντουμπάι και από τότε παραμένω σε αυτοπεριορισμό μέχρι να λήξει η προθεσμία των 15 ημερών που προνοεί ο κανονισμός για άτομα που επιστρέφουν από χώρες γάμα κατηγορίας. Των 14 ημερών. 14, έστω. Yeah. Θεωρεί, λέει ο ακροατής, ο τηλεθεατής, τον περιορισμό άδικο και παράλογο, αφού άτομα που έρχονται από χώρες Β στις 5 μέρες διενεργούν τεστ το οποίο είναι αρνητικό και τότε είναι ελεύθερα να κυκλοφορήσουν. Αφού ο ιός, λέει, είναι ανιχνεύσιμο στις 5 μέρες, γιατί εμείς πρέπει να ερχόμαστε από τις χώρες Γ να περιμένουμε 15 μέρες, να κάνουμε τεστ και εφόσον είναι αρνητικό να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Συμπληρώνει ότι πάει για δουλειά και όχι για αναψυχή στο συγκεκριμένη χώρα. Το αντιλαμβάνομαι. Η κατηγοριοποίηση των χωρών γίνεται με εξειδικευμένα επιδημιολογικά κριτήρια. Δεν κάνω λάθος, είναι 8 αυτά τα επιδημιολογικά κριτήρια. Υπάρχει μια ειδική επιτροπή τα οποία τα αδιαχειρίζεται στο Υπουργείο Υγείας, τα εξετάζει με μεγάλη προσοχή και κατηγοριοποιεί τις χώρες κάθε εβδομάδα. Το Ντουμπάι, εξ όσων γνωρίζω, είναι κατηγορία Γ, γι' αυτό και επιβάλλεται οι 14 μέρες καραντίνα ή αυτοπεριορισμού. Είναι χώρα υψηλού κινδύνου. Επομένως, κάποιος που έρχεται από μια χώρα υψηλού κινδύνου μπορεί να μολυθεί, παραδείγματος χάρη, με ερικές ημέρες πριν, η εκδήλωση να είναι αργότερα, δηλαδή είναι ψηλότερη η πιθανότητα κάποιος να μολυθεί σε μια χώρα υψηλού κινδύνου. Αυτόν κατηγοριοποιεί με διαφορετικό τρόπο την κατηγορία Β με την κατηγορία Γ. Ενώ κάποιος που έρχεται από την Ελλάδα είναι υποχρεωμένο να κάνει τεστ, αν είναι αυτοπεριοριστή μέχρι την ανάγνωση των αποτελεσμάτων και μετά μπορεί να πάει στο σπίτι του. Αλλά συστήνεται επίσης και σε αυτούς, γίνεται αυστηρή σύσταση και το έχουμε κάνει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εμείς, ότι είναι καλά και αυτά τα άτομα να κάτσουν από μόνοι τους 4-5 μέρες να κάνουν ξανά ένα τεστ πριν να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Όμως, ναι. Εν συντομία, κύριε Κοστρίκη, ένα σχόλιο για το εμβόλιο. Χθες έβλεπα κάποια δημοσιεύματα ότι το εμβόλιο της AstraZeneca θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο. Ναι. Το εμβόλιο της AstraZeneca, που είναι το εμβόλιο το οποίο έχει αναπτυχθεί
από μια επιστημονική ομάδα, συγκεκριμένα τη Σάρα Γκίλμπεργκ από την Oxford, την Οργανισμό του Oxford. Αυτή τη στιγμή αυτό το εμβόλιο είναι σε φάση κλινικής μελέτης 3. Είναι η φάση με την οποία εμβολιάζονται μεγάλος αριθμός ατόμων και είναι εκεί που αξιολογείται πόσο προστατευτικό είναι. Ναι. Όχι πόσο επικίνδυνο είναι, πόσο προστατευτικό είναι. Αυτά έχουν γίνει στη φάση 1 και 2. Ναι. Εξ όσο γνωρίζω, το εμβόλιο αυτή, η φάση 3 της κλινικής μελέτης θα τελειώσει την τρίτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Έχουν ήδη κάνει μια μεγάλη συμφωνία με την AstraZeneca, η οποία θα παράξει αυτό το εμβόλιο. Ήδη μπήκα σε διαδικασίες της παραγωγής του εμβολίου. Και μόλις αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να πάρει ίσως μια εβδομάδα, τότε θα μπουν αμέσως στην παραγωγή του εμβολίου. Υπολογίζεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγηθούν 30 εκατομμύρια δόσεις, ίσως τον Νιόφρ. Είναι φιόλον αυτό. Να σας ελπίζουμε ότι θα είναι ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Και ασφαλές. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρουσία σας. Λοιπόν, όπως μας ενημερώνουν στο Υπουργείο Παιδείας.